Λοιπόν, εδώ είμαστε και είναι μαζί μας ο κύριος Κεραμίδας, πλαστικός χειρουργός. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Αγαπημένος δικός μας, των κοριτσιών. Των κοριτσιών και εμείς όμως λέγαμε, γιατί η Δημήτρη στην αρχή, ότι το χαιρόμαστε που το απολαμβάνετε το νέο σας το στήθος. Θα μιλήσουμε φυσικά για αυξητική στήθους. Γιατρέ. Ναι. Γιατρέ, δουλειές έχετε. Πώς πάνε οι δουλειές. Φτάνουμε λίγο άβολα. Όχι. Λοιπόν, πολύ καλά. Είναι ωραία που σας βλέπουμε ότι ερχόμαστε και τρεις. Γιατρέ, δείτε αυτό, δείτε εκεί. Κοιτάξτε, η αισθητική χειρουργική πλέον είναι το νούμερο ένα. Γιατί είναι το νούμερο ένα. Γιατί συνηγορούν πάρα πολλοί παράγοντες. Ο πρώτος είναι ότι έχουμε, τα λέγαμε και με τη Μαρία στο διάλειμμα, ότι έχουμε πάρα πολύ καλές τεχνικές που μπορούν να εγγυηθούν πολύ καλά αποτελέσματα. Δεύτερον, η αναισθησία, η γενική αναισθησία είναι πλέον ασφαλέστατη. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τρίτον, έχει ανέβει το επίπεδο του λαού. Έτσι. Αν πηγαίναμε 2.000 χρόνια πριν, την εποχή της Κλεοπάτρας, υπήρχε περίπτωση οποιαδήποτε γυναίκα να μην έκανε κάτι εκείνο τον καιρό, αν υπήρχαν οι δυνατότητες. Όχι. Δεν είναι μόνο η κοινωνία μας λοιπόν, είναι μέσα στον άνθρωπο. Συμφωνώ. Εντάξει, είναι ένα θέμα τώρα που κάποιος μπορεί να πει ότι είναι και σημείο του καταναλωτισμού, το ότι επειδή παλιά έχουμε μάθει να φοβόμαστε την εγχείρηση. Να λένε, δεν έχει χείριση, τώρα άστην, απέφυγε την. Απόφυγε την δηλαδή. Τώρα το κάνουμε για αισθητικούς λόγους. Από εκεί που δεν υπάρχει λόγος, δηλαδή. Από εκεί που δεν υπάρχει πρόβλημα υγείας. Η αλήθεια είναι, για να συμπληρώσω και αυτό που λέει ο Δημήτρης, έχω την εντύπωση ότι στις μέρες μας και πολλά νεαρά κορίτσια, δηλαδή νομίζω κορίτσια με το που ενηλικιώνονται, πιθανόν να έρχονται σε εσάς να ζητάνε αυξητική στήθους. Ισχύει αυτό? Ναι. Σε ηλικία θα είμαι το 18 ετών, μπορούμε να κάνουμε άνετα οποιαδήποτε επέμβαση. Αν τη χρειάζεται. Κάτω το 18? Κάτω το 18 συνήθως το αποφεύγουμε. Γιατί υποτίθεται ότι δεν έχει γίνει πλήρως η ανάπτυξη. Ωραία, γιατρέ μου, μια γυναίκα πρωτού έρθει σε εσάς, πρωτού φτάσει δηλαδή στο να πει ότι πάω στο γιατρό να μου πει αν μπορώ να βάλω στήθος. Μπορεί να κάνει η ίδια μόνη τη σπίτι να, λέμε αυτό, να αυτοεξεταστεί, έτσι πως το λέμε. Για να καταλάβει αν πρέπει να βάλει κάποιο έκτημα σιλικόνης. Λοιπόν, αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση και πιστεύω ότι τη σήμερα εποχή πλέον, με το ίντερνετ και με την μεγάλη, πολύ μεγάλη πληροφορία που έχουμε, όποια γυναίκα πηγαίνει στον πλαστικό χειρουργό πρέπει να έχει μεγάλη ενημέρωση για το τι σημαίνει αυξητική μαστού, για το τι σημαίνουν ενθέματα, ποιες είναι οι επιπλοκές μιας επέμβασης, τι καλό μπορούν να κάνουν τα ενθέματα ή τι πρόβλημα μπορεί να δημιουργήσουν. Από πού μπαίνει ένα ένθεμα, πάνω από το μη κάτω, πρέπει να τα ξέρει όλα. Έτσι. Πού θα την πάρει αυτή την πληροφορία? Υπάρχουν πολύ ωραία site να την πάρει. Και αν δεν θέλει να πάει σε site προσωπικών γιατρών, ας πάει στο αμερικάνικο site της αισθητικής χειρουργικής, ας πάει στο βρετανικό, ας πάει στο δικό μας site, ας ψάξει λοιπόν πρώτα εκεί. Στη συνέχεια, υπάρχουν. Η ερώτηση είναι τι είναι πιο σημαντικό στην αυξητική. Τι πρέπει να ξέρουμε στην αυξητική του μαστού? Δύο πράγματα. Και δεν είναι αυτό που ρωτάει ο περισσότερος κόσμος. Ο περισσότερος κόσμος με ρωτάει, γιατρέ, την τομή που την κάνεις. Σημαντική και η τομή, αλλά δεν είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Γιατρέ, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά επειδή έχουμε αρχίσει ήδη και βλέπουμε κάποια πλάνα στα οποία φαντάζομαι είστε εσείς με μία ασθενή σας και συζητούσαμε και στο διάλειμμα, δοκιμάζατε κάποια ενθέματα τα οποία μας έχετε δώσει. Μπράβο. Εξηγήστε μας λίγο τι είναι αυτό, έτσι ώστε αυτό να μπορέσει να καταλάβει και ο κόσμος. Το νούμερο ένα της αυξητικής, το μέγεθος. Μάλιστα. Το μέγεθος που θα βάλει ο καθένας. Παρόλο που κανείς δεν το ρωτάει, είναι το πιο σημαντικό. Γιατί αν βάλεις μικρό, δεν είσαι ευχαριστημένη. Αν βάλεις πολύ μεγάλο, πάλι δεν είσαι ευχαριστημένη και δημιουργούνται προβλήματα. Άρα πρέπει να βάλεις το κατάλληλο ένθεμα στην κατάλληλη ασθενή. Πόσο ώρα περιμένει το κατάλληλο? Εκτός από το ότι βάσει του σώματός της υπάρχει το κατάλληλο, γιατί το συζητούσαμε, μπορεί το κατάλληλο να είναι και αυτό με το οποίο αυτή αισθάνεται καλά. Γιατί εσείς πάτε και της λέτε ότι εγώ θέλω να σου βάλω αυτό. Αλλά δεν είναι ευχαριστημένη την ώρα που κάνει τις δοκιμές. Συμφωνώ. Παρεκκλίνεται καθόλου από εκεί εσείς? Σαφώς. Αυτό το βίντεο αυτό το νόημα έχει. Μάλιστα. Δεν δέχομαι να έρθει ασθενής στο ιατρείο μου και να πει, γιατρέ, εσείς είστε έμπειρος, αποφασίστε εσείς τι ένθεμα θα βάλετε. Λάθος, μεγάλο, πολύ μεγάλο λάθος. Η δικιά μου αισθητική είναι τελείως διαφορετική από την αισθητική του ασθενούς. Και δεύτερον, δεν ξέρω η ασθενής τι θέλει. Έτσι. Αν όμως έρθει η ασθενής τώρα το αντίθετο και μου πει, γιατρέ, εγώ θέλω το στήθος αυτής της κυρίας ή εγώ θέλω 375,3. Λάθος κι αυτό. Μεγάλο είναι αυτό, 375. Δεν ξέρω, είναι μεγάλο. Είπα ένα αριθμό τυχαία. Επειδή είδαμε κάποιους αριθμούς που έχουν πάνω πριν. Τι γίνεται λοιπόν, τους βάζω και τα δοκιμάζουν τα ενθέματα. Είναι αυτό, τώρα είναι ενδεικτικό. Μπράβο, αυτό είναι ενδεικτικό. Γιατί μου αυτά εδώ να τα κρατήσετε. Αυτά τα τρία είναι. Όχι, αυτά είναι πάρα πολλά ενθέματα. Αυτά είναι. Πόσα μεγέθη υπάρχουν, πόσα ενθέματα είναι το μεγαλύτερο. Πολλά. Ξεκινάνε από 100 και φτάνουν μέχρι 600. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λοιπόν από το πρώτο, το αρχικό. Τα πρώτα πράγματα που έχουμε ακούσει εμείς όταν αρχίσαμε να διαβάζουμε για αυτά είναι ότι το υλικό μήπως είναι επίφοβο, μήπως σκάσει μέσω στήθος, διάφορες ιστορίες αστική μύθη με αεροπλάνα, έχουν ακουστεί ότι μέσα στο αεροπλάνο με την ατμοσφαιρική πίεση σκάει. Και τώρα τελευταία έχει ακουστεί αυτό που λέει ο Δημήτρης από μια εταιρεία, νομίζω στην Αγγλία, είχε ακουστεί. Στη Γαλλία. Στη Γαλλία. Ότι απέσυραν πάρα πολλά και είχαν πει ότι όσες κοπέλες, κυρίες έκαναν αυξητική στήθος με το συγκεκριμένο υλικό,
πρέπει να εξεταστούν ή και να αφαιρεθεί. Σιλικόντα το υλικό αυτό. Ναι, αυτό δεν είναι ακριβώς έτσι. Τι έγινε με αυτή την εταιρεία, τη γαλλική? Υποτίθεται, ακόμα δεν είναι, δεν υπάρχει κάτι. Ναι, κανένα πόρισμα. Ότι πιθανόν να κάνανε το έξω περίβλημα πιο λεπτό, με αποτέλεσμα να σπάνε πιο συχνά τα ενθέματα. Πάντως, οποιοδήποτε έχει βάλει ενθέματα θα πρέπει να ξέρει ότι υπάρχει ένα 3% σπάσιμο του ενθέματος ανά 2-3 χρόνια. Δηλαδή, κάποιος που έχει ένα ένθημα 20 χρόνια έχει ένα 15-20% να σπάσει. Δηλαδή, αυτό είναι πάντα μέσα. Και πρέπει να το ξέρει ασθενής που θα το κάνει. Ναι. Γιατί γερνάει η σιλικόνη. Σωστά. Οπότε, στην ερώτησή σας, η σιλικόνη κρατάει για πάντα? Όχι, θα θέλαμε να κρατάει για πάντα. Δεν κρατάει για πάντα. Μπορεί να κρατήσει για πάντα? Μπορεί να κρατήσει για πάντα. Όταν δεν κρατάει για πάντα, σημαίνει ότι πρέπει να την αλλάζουμε κάποια. Αν δεν έχει πρόβλημα, όχι. Αν σπάσει, ναι, να την αλλάξουμε. Μα γιατί ποιο το ρισκάρει αυτό τώρα, δηλαδή, να βάλει στήθος? Δηλαδή, εμένα μου λέγατε να φτιάξουμε το στήθος και μπορεί σε κάποια χρόνια αυτό να σπάσει, θα το φοβόμουν, θα το σκεφτόμουν. Όποιο γιατρό δεν το λέει αυτό, δεν κάνει σωστά τη δουλειά του. Δηλαδή, είναι αλήθεια. Είναι 3%, σωστά το λέω. 3% να σπάσει ανά 2 χρόνια. Κάντε στα 15 χρόνια να δείτε πόσο είναι. Και αν σπάσει αυτό, είναι υγρό μέσα, δηλαδή. Δεν παθαίνει, δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα. Α, δεν παθαίνει κάτι. Όχι, δεν παθαίνει τίποτα. Απλά μόνο που παθαίνει ότι πρέπει να το βγάλει και να βάλει καινούργιο. Και να ξέρετε ότι οι καλές εταιρείες των ενθεμάτων, επειδή ξέρουν ότι αυτό είναι πραγματικότητα, οι δύο μεγάλες αμερικάνικες εταιρείες έχουν δωρεάν το ένθεμα σε όλη σου τη ζωή. Δηλαδή, αν σπάσει το ένθεμα στα 20 χρόνια, στο αντικαθιστούν. Ωραία. Γιατρέ, για να τα πάρουμε τώρα τα πράγματα και ένα στάδιο. Εμείς είδαμε πριν ένα βίντεο που εσείς μαζί με την ασθενή διαλέγατε το μέγεθος. Μετά τι γίνεται? Κάνετε κάποιους σχεδιασμούς? Γιατί είδα κάτι φωτογραφίες που είχατε με ένα μαρκαδόρο γραμμένο το σώμα και το στήθος της χαρακτήρας. Να το. Είναι το βίντεο που δείχνει τώρα, το οποίο και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ουσιαστικά τι κάνετε? Θα σας πω. Η αυξητική μαστού είναι πολύ εύκολο χειρουργείο και μπορεί να δώσει πολύ καλά αποτελέσματα, αρκεί να σεβαστείς στην αρχή δύο στοιχεία πάνω στη γυναίκα. Ποια είναι αυτά? Πρώτον, είναι η απόσταση που έχει το στήθος της. Δηλαδή, μπορώ να δείξω πάνω σας? Ευχαρίστηση. Είναι πάνω, η απόσταση πάνω από την έσω τμήμα του μαστού έως το έξω τμήμα του μαστού. Ναι. Αυτό έχει μια διάμετρο. Ναι. Έτσι, ας πούμε ότι είναι 16 εκατοστά. Ωραία. 16 εκατοστά, παίρνουμε το ένθεμα της σιλικόνης, το οποίο έχει μια διάμετρο γι' αυτό. Έτσι. Έχουμε 16 εκατοστά. Χωράει η σιλικόνη μέσα? Χωράει. Άρα έχουμε φυσικό αποτέλεσμα. Εδώ, κοιτάξτε. Με το μεγάλο. Πείτε ότι δεν χωράει. Δεν μπορεί να έχουμε φυσικό αποτέλεσμα. Θα φαίνεται αυτό που λέμε το ψεύτικο το. Μπράβο. Μπράβο, αυτό είναι το ψεύτικο. Αυτό είναι. Όλοι λένε έκανε αυξητική. Που δεν πέφτει φυσικά. Τίποτα. Που είναι και προβλήματα στο μέλλον. Άρα λοιπόν, πρώτον, αν σεβαστείς αυτό, έχεις κερδίσει πάρα πολλά. Δεύτερον, πολύ απλό. Μπορώ πάλι να το δω. Ευχαρίστηση. Πηγαίνετε, κάθε γυναίκα που μας ακούει, πηγαίνετε 3-4 εκατοστά πάνω από την θηλή σας. Τραβήξτε κάτω το στήθος σας και τσιμπήστε στο πάνω τμήμα του μαστού σας. Αυτό, αν είναι πάνω από 3 εκατοστά. Το ένθεμα πρέπει, μπορεί να μπει οπουδήποτε. Αν είναι κάτω από 3 εκατοστά, που σημαίνει ότι είναι αδύνατη η ασθενή, πρέπει να μπει κάτω από το μη. Τον μείζωνα θωρακικό μη. Γιατί? Για να καλύψει το ένθεμα. Γιατί πρέπει να καλύψει το ένθεμα σε έναν αδύνατο? Ορίστε, δεν ξέρω αν μπορεί να το δείξει η κάμερα. Όταν ένα ένθεμα στέκεται όρθιο στη γυναίκα, σχηματίζει ρητιδώσεις. Βλέπετε. Το λεγόμενο ρητιδώσεις. Σκεφτείτε τώρα. Τώρα εξηγούνται πολλά. Σκεφτείτε τώρα λοιπόν μια αδύνατη γυναίκα που το βάλαν πάνω από το μη και κάνει αυτό πράγμα. Το βλέπουμε. Σαν άδεια σακούλα. Και αυτό το παθαίνουν οι γυναίκες που χάνουν κιλά μετά από την τόνη. Άρα λοιπόν, αυτές οι δύο μετρήσεις και έχεις εξασφαλίσει ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Τώρα, επειδή είπατε αυτό για τις ραβδόσεις, κάποιες κοπέλες που έχουν επίσης αδύνατες, που είναι σαν να έχουν βατήρα, σαν να έχουν step, δηλαδή. Ναι, step, έχει, δηλαδή. Έχει να κάνει με το πόσο προτεταμένο είναι το ίδιο το ένθεμα, δηλαδή αυτό που λέμε super high profile, δηλαδή πόσο είναι ο προτζέκτορας του στήθους όταν το βλέπουμε από το πλάι. Πρώτον, έχει να κάνει το ότι η ασθενής κατά πάσα πιθανότητα ήταν αδύνατη και μπήκε πάνω από το μη. Δεύτερον, ότι μπήκε super high profile, όπως λέμε. Δεν ξέρω αν μπορεί να δει η κάμερα πάλι. Δηλαδή έτσι. Είναι πιο μυτερό, ναι, και πιο μυτερό έξω. Σε σχέση με αυτό. Αυτό είναι πιο πλακέ. Έτσι. Και το τρίτο είναι ότι μπήκε πολύ μεγαλύτερο ένθεμα από αυτό που χωρούσε. Οπότε το βάρος το τραβάει κάτω, δηλαδή. Γι' αυτό έχουμε λάβει αποτέλεσμα. Έχει τσιτώσει. Οπότε δεν έχει που να πάει. Σχηματίζει σκαλοπάει τεράστιο. Αυτό που σας ρωτήσαμε και στην αρχή όμως, μας απασχολεί όντως όλες οι γυναίκες, είναι από πού θα γίνει το μη. Κάτω από το στήθος φοβόμαστε μη φαίνεται το φοράμε μαγιό. Στη θηλή πιστεύουμε οι πιο πολλές γυναίκες ότι δεν φαίνεται καθόλου. Και στη μασχάλη είναι κάτι που φοβούνται περισσότερο γιατί πάλι φαίνεται έντονα. Εντάξει, ένας καλός γιατρός πρέπει να τις ξέρει και τις τρεις τις τεχνικές. Πρέπει να τις κάνει άνετα και τις τρεις για να μπορεί να διαλέξει. Δεν υπάρχει απόλυτο αυτή είναι η καλύτερη. Έτσι. Να σας πω τώρα. Αυτό δηλαδή, γιατρέ, προσαρμόζεται σύμφωνα με το σωματότυπο της κοπέλας. Σαφώς. Και θα σας πω ένα παράδειγμα. Σκεφτείτε ότι μια γυναίκα έχει πολύ μικρή θηλή. Έτσι. Όταν πας να κάνεις μια τομή γύρω από μια πολύ μικρή θηλή, είναι γύρω στα 2 με 2,5 εκατοστά. Τα νέα ενθέματα, μπορείς να βάλεις αυτό μέσα από 2,5 εκατοστά. Όχι. Δεν θέλεις τουλάχιστον 4 με 5.